πάνω από το. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τον ενθουσιασμό, όπως είπαμε. Λοιπόν, καταρχήν, τι είναι ο ενθουσιασμός? Ο ενθουσιασμός έρχεται από τη λέξη το εν, που σημαίνει μέσα μας, έτσι, από τη θεία ουσία μέσα μας. Ενθουσιασμός. Η θεία ουσία μέσα μας. Μέσα μας δηλαδή όταν μιλάει η θεϊκή ουσία. Να μου πείτε, στα μάτια ποιος είναι ο Θεός, ποια είναι η θεϊκή ουσία που μιλάει μέσα μας? Είναι εκείνη η αρμονία που νιώθουμε σχετικά με την παροχή ενέργειας την οποία συλλαμβάνουμε από το σύμπαν, θα λέγαμε, από τον εσωτερικό Θεό μας, από την ψυχή μας, ας πούμε. Αυτός ο προσανατολισμός που σημαίνει, που είναι σαν να μας χρηματοδοτεί, θα λέγαμε, σε επιχειρηματική, θα λέγαμε, έκφραση, ή σαν να μας δίνει ενέργεια τόσο μεγάλη, πηγαία από μέσα μας, για να ξεκινήσουμε να κάνουμε έργο. Πάνω σε οτιδήποτε, θα λέγαμε, μας ενθουσιάζει. Πάνω σε οτιδήποτε μας κατευθύνει. Ο ενθουσιασμός, λοιπόν, σημαίνει ότι για κάποιο λόγο, εμείς για να νιώθουμε αυτή την ενέργεια, πρέπει να είμαστε όχι σκόρπιοι. Δηλαδή, όλος ο εαυτός μας να έχει μια κατεύθυνση. Να μην είναι, θα λέγαμε, μια αντίληψή μας δεξιά, μια αντίληψή μας αριστερά, αλλά γενικά κάτι να μας έχει μαγνητήσει τόσο πολύ, ώστε να κατευθυνόμαστε ολικά εκεί πέρα. Χωρίς κομμάτια δικά μας να μας αποτάβουν, θα λέγαμε, και να μας κάνουν να έχουμε αρνητικές ενέργειες. Ο ενθουσιασμός, στην πραγματικότητα, είναι αυτή η ενέργεια, η ενεργοποίηση που μας έρχεται για να δράσουμε, αλλά δεν περιέχει αρνητικά συναισθήματα. Βλέπετε, παλιά όλοι οι άνθρωποι τι μας λέγανε? Αχ, μην ενθουσιάζεσαι, λέγανε συνέχεια. Μην ενθουσιάζεσαι. Το περνάγανε με την παρόρμηση πολλές φορές. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει μια παρόρμηση δεν το ίδιο με έναν που ενθουσιάζεται. Καταλαβαίνουμε τα παιδιά, όταν τα δούμε, ότι είναι σε συνεχόμενο ενθουσιασμό. Τα βλέπετε? Αυτά τα παιδιά που έχουν έλλειψη κινδύνου, που δεν έχουν προγράμματα, ό,τι τους ενθουσιάζει, τους ενεργοποιεί. Και τι βλέπουμε να κάνουν τα παιδιά στην κοινωνία? Τρέχουν. Είναι πως τα ζωάκια δεν τρέχουν. Όταν θέλουν να εκφράσουν τη χαρά τους, θα βλέπετε πως τρέχουν. Ακριβώς. Οι μεγάλοι έχουν σταματήσει να τρέχουν. Βλέπετε κανένα τρέχει από τους μεγάλους? Όχι. Κάθονται όλοι, ακούγουν εκεί πέρα. Τα παιδιά τρέχουν, γιατί τρέχουν? Γιατί εμπλουτίζονται με αυτή την ενέργεια, με ενθουσιασμό. Και κάνουν αυτό που θέλουν, πραγματικά. Γι' αυτό βλέπετε στη φωλινάρα και τρέχουν γύρω-γύρω. Αυτή η ενέργεια μέσα που τους δυναμώνει και λες, πω, ρε παιδί μου, δεν κουράζει, πού τη βρίσκει αυτή την ενέργεια? Είναι επειδή ακολουθούν τον ενθουσιασμό τους. Οι μεγάλοι, επειδή προγραμματιστήκαμε από τα προγράμματα της κοινωνίας, της οικογένειας, τι κάνουμε? Συνεχώς είχαμε μάθει να τα κρατάμε. Να το κρατάμε. Γιατί δεν πρέπει, γιατί είναι αμαρτία, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Γιατί μήπως πονέσουμε. Όλα τα πράγματα που ερχόταν μπροστά από το νου μας, που δεν αφήνα, θα λέγαμε, τον ενθουσιασμό. Ο ενθουσιασμός βαράει, θα λέγαμε, στην καρδιά. Όχι με την έννοια μόνο του συναισθήματος, της συγκίνησης, αλλά με την έννοια ότι έρχεται από κάτι πιο βαθύ μέσα μας. Όταν ακολουθούμε τον ενθουσιασμό μας, έρχεται και αυτό που ονομάζουμε ελευθερία ή πραγματική. Αλλιώς δεν είμαστε ελεύθεροι όταν εμείς ακολουθούμε τους εθισμούς μας, τα κατώτερα τμήματα του κορμιού μας ή του διανοητικού μας. Με λίγα λόγια, αυτούς σε αυτούς που έχουμε, που δεν εκφράζουν το ολικό σύστημά μας, αλλά μόνο θα λέγαμε ένα κομμάτι. Ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι λέω είναι η γλώσσα. Αν ακολουθάμε συνέχεια τον ενθουσιασμό, συσταγωγικά την παρόρμηση της γλώσσας, θα τρώμε μόνο αυτά που είναι εύγευστα για μας. Που πολλές φορές όμως δεν είναι εντάξει για όλο το κορμί μας. Καταλαβαίνετε τι λέω? Ένα πράγμα που μπορεί να δώσει τη γλώσσα μπορεί να μας κάνει ζημιά, να είναι όπως να είναι παχυντικό, όπως η ζάχαρη, ας πούμε. Έτσι, πάμε όσο και να δίνουμε ζάχαρη στο στόμα μας, όταν το πάθουμε μέσα μας, βλέπετε δεν θα είναι τα αποτελέσματα αυτά που θέλουμε. Και ένας άνθρωπος μπορεί να καταντάει υπέρβαρος, ενώ στην πραγματικότητα η γλώσσα του λέει: «Οκ, αυτό είναι ωραίο, φάτο, έτσι δεν είναι?» Αυτό εννοώ λοιπόν παρόρμηση. Όταν ένα κομμάτι μας παρασύρεται, μια παρόρμηση θα λέγαμε, είναι κάποιος να σε πειράξει και να βγάλει ένα πιστόλι και τον πυροβολίζει. Πάνω στην παρόρμηση. Δεν είναι το ίδιο ο ενθουσιασμός. Ο ενθουσιασμός, αφού μιλάει το θείο μέσα σου, μιλάει το μεγαλύτερο μέσα σου, είσαι σε τέτοια πληρότητα που δεν βγάζει αρνητικά συναισθήματα. Είναι σαν τον ερωτευμένο. Όποιος είναι σε ένα έρωτα, βλέπει να τον πειράζει ο κόσμος, του συγχωρεί όλους, αγαπάει όλους, είναι στον κόσμο του, Καταλαβαίνετε. Έτσι αυτό το στυλ υπάρχει στον ενθουσιασμό. Ξεκινάμε τώρα σιγά σιγά να δώσουμε ορισμένους ορισμούς για τον ενθουσιασμό, για να μπορούμε εμείς να τον διακρίνουμε στη ζωή μας και να μην τον μπερδεύουμε την παρόρμηση ή άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν τον ενθουσιασμό με το μέλλον. Ένας ενθουσιασμός δεν μπορεί να υπάρχει στο μέλλον. Ο ενθουσιασμός είναι συνδεδεμένος με το τώρα.
Και καθώς όλη η κοινωνία τώρα σιγά σιγά με τις καινούριες ενέργειες φεύγει από το γραμμικό χρόνο, θα λέγαμε, και εστιάζει πιο πολύ στο τώρα, βλέπετε με όλη την εξελικτή κατάσταση τα γεγονότα τρέχουν τόσο πολύ που δεν μπορούμε να τα πιάσουμε, να τα συλλάβουμε και όπως παλιά να καθόμασταν πάνω σε ένα γεγονός, να τα αναλύαμε για να δούμε τι σημαίνει συνέχεια. Η ζωή μας είναι γεμάτη από αλλαγές, τεχνολογία, κοινωνία, μέσα μας, εξωτερικά, στη σχέση μας, που δεν προλαβαίνουμε να τα βάλουμε κάτω όπως παλιά. Γιατί έχει δοθεί επιτάχυνση για να μας βάλει στη νέα γενιά παρατήρησης, στη νέα γενιά, θα λέγαμε, αντίληψης της πραγματικότητας, που λέγεται ακολουθάμε τον ενθουσιασμό μας. Ενώ παλιά έπρεπε όλα να τα σταματάμε με το νου μας, να τα αναλύουμε, να τα βάζουμε κάτω, γιατί ήταν μια αργή κατάσταση του γραμμικού χρόνου, τώρα σιγά σιγά με τις νέες ενέργειες που με βάζουν πιο κοντά στο τώρα, δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε αυτά. Περνάνε τόσο γρήγορα που είναι σαν να είσαι μέσα σε ένα μάξι και να κοιτάς αργή ταχύτητα και να βλέπεις τα λουλούδια τι ώρα που είναι. Όταν όμως τρέχεις, βλέπεις περνάνε τόσο γρήγορα που δεν μπορείς να εστιάσεις. Έτσι δεν είναι? Και αυτή τη στιγμή τρέχουμε συνδυσιακά. Μπήκαμε σε ένα άλλο τέμπο ταχύτητας. Οπότε ξεκινάει και μας βάζει σιγά σιγά, θα λέγαμε, σε ένα μοτίβο ενθουσιασμού. Επειδή οι άνθρωποι τώρα λοιπόν δεν μπορούν να εστιάσουν σε αυτό που λέγαμε παλιά αρνητικό, για να μπορούν να το λύσουν σε ένα πρόβλημα, θα λέγαμε, στη σχέση μας, στην κοινωνία μας, στην οικογένειά μας, να το βάλουμε κάτω, να το μιλήσουμε, να το αναλύσουμε, τώρα έρχεται το άλλο μοτίβο. Επειδή μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτή την κατάσταση, λέμε ότι ακολουθάμε τον ενθουσιασμό μας. Γιατί μόνο με τον ενθουσιασμό τι γίνεται, μπορούμε να εστιάζουμε ολικά κάπου σε μια κατεύθυνση που μας ευχαριστεί. Και γιατί θέλουμε να εστιάζουμε ολικά? Γιατί αν δεν εστιάσουμε ολικά σε μια κατεύθυνση που μας ευχαριστεί, που είμαστε όλοι, που είμαστε εκεί, που είμαστε στο εδώ και τώρα και είμαστε διασκορπισμένοι, καταλαβαίνετε ότι τις περισσότερες φορές το νους μας θα κολλάει σε ορισμένα πράγματα, παύλα, προβλήματα, παύλα, τραύματα του παρελθόντος. Οπότε κάθε φορά είναι σαν να κουβαλάμε μαζί το παρελθόν. Κάθε φορά είπαμε για να μάθουμε να εστιάζουμε αλλού πρέπει να είμαστε ολικοί, κάτι να μας τραβάει πολύ. Αν μας τραβάει λίγο, δεν εστιάζουμε εκεί πέρα, λέμε. Εμείς μπορεί να λέμε ότι δίνουμε την προσοχή μας, αλλά πρέπει όλοι να είμαστε εκεί. Μόνο τότε κάτι είναι που μας βαράει μέσα στην καρδιά μας. Αν κάτι βλέπετε δεν σας ενδιαφέρει πολύ, το κάνετε, αλλά δεν νιώθετε και πολύ καλά. Το μυαλό σας είναι αλλού. Είστε στη δουλειά, το μυαλό σας είναι στη Χαβάη. Είσαστε με τον αγαπημένο σας, καμιά φορά και το μυαλό σας μπορεί να είναι στα άχη της οικογένειάς σας ή τα οικονομικά σας, έτσι δεν είναι? Βλέπετε αλλού πάει το μυαλό, αλλού είμαστε εδώ εμείς. Για να είμαστε εδώ και το μυαλό μας να είναι εδώ μαζί, τι πρέπει? Κάτι να μας αρέσει πολύ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ο ενθουσιασμός. Όταν εμείς κάνουμε κάτι που μας αρέσει ολικά, ο νους μας δεν πάει να φύγει. Δεν ψάχνει να βρει λύσεις, γιατί σου λέει σου αρέσει. Όταν όμως κάνεις αυτό που πρέπει, αλλά δεν σου αρέσει, το μυαλό σου τι κάνει συνέχεια? Λέει κάτσε να σε βοηθήσω. Κάτσε να σου πω κάτι που σου αρέσει καλύτερα. Θες να ασχοληθούμε με το λογαριασμό της ΔΕΗ που δεν έχουμε να το πληρώσουμε? Θέλεις? Θες να ασχοληθούμε που αύριο δεν θα έχουμε δουλειά? Αυτό σε ενδιαφέρει περισσότερο. Θες να ασχοληθούμε που η κοπέλα σου, ξέρω εγώ, δεν τα πάει καλά? Με τι θες να ασχοληθούμε? Θες να ασχοληθούμε με κάτι που σε ενδιαφέρει περισσότερο εκτός από αυτό που κάνεις? Το καταλάβατε? Ο νους είναι μαζί σας. Το μυαλό είναι μαζί σας. Δεν είναι κάποιος ξένος. Πάει να σας βοηθήσει. Και σου λέει ρε φίλε, αφού αυτό δεν σ' αρέσει, γιατί να μην σκεφτούμε κάτι ωραίο που σ' αρέσει να το κάνεις? Ακόμα και αν είναι αρνητικό, εσύ να σ' αρέσει, σου λέει, να το σκέφτεσαι. Γιατί θες να αγχώνεσαι, γιατί για κάποιο λόγο σε τραβάει το άγχος, θα σε απαντήσει εκεί. Βλέπετε, αυτό μόνο μπορούμε να το ξεφύγουμε από μέσα μας όταν εμείς ακολουθούμε τον ενθουσιασμό μας. Γιατί τότε ο νους λέει: οκ, καταλαβαίνω, σ' αρέσει, οπότε είμαι κι εγώ ένα κομμάτι από όλο το σώμα. Δεν ξεχωρίζω να είμαι αλλού, να θέλω να σε αποσπάσω, να είσαι διασκορπισμένος. Το καταλαβαίνουμε μέχρι στιγμής αυτό? Έτσι λοιπόν ο ενθουσιασμός καταλάβετε ότι είναι κάτι που μας εστιάζει ολικά. Γι' αυτό και δεν έχει, τι δεν έχει, αρνητικά συναισθήματα μέσα. Όταν εμείς έχουμε ένα ενθουσιασμό σε κάτι που πάμε να κάνουμε και ξέρουμε ότι τις περισσότερες φορές μας αρέσει, αλλά νιώθουμε ένα άγχος, σημαίνει μέσα μας ότι μερικές πεπιθήσεις, μερικά κομμάτια του εαυτού μας, μερικά ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί και μας κάνουν σαμποτάζ. Ξέρουμε λοιπόν τότε ο ενθουσιασμός σε εμάς εκδηλώνεται σαν άγχος για κάτι. Όταν εμείς έχουμε τις κατάλληλες απαντήσεις για αυτό που πρόκειται, θα λέγαμε, να κάνουμε ή το κάνουμε εκείνη την ώρα, τότε λέγεται ενθουσιασμός. Γιατί δεν έχουμε αρνητικά συναισθήματα. Είναι σαν να λέγαμε, σαν να κάνεις μια πρεμιέρα, έτσι, και ξέρεις ότι σου αρέσει πάρα πολύ τότε το έργο που ξαναβάσει, καλά προετοιμασμένος, υποτίθεται, αλλά εκείνη την ώρα σε πιάνει άγχος, θα λέγαμε, πάνω στη σκηνή την πρώτη φορά.
Είναι αυτό. Γιατί ο ενθουσιασμό έχει μερικέ προκλήσει που λένε τώρα είναι έτοιμο. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Ή ότι πάμε ξαφνικά να συναντήσουμε μια κοπέλα που μα αρέσει πολύ. Ενώ μα αρέσει πολύ, γιατί το ξέρουμε. Εκείνο θα πάμε και έχουμε άγχο τώρα. Τι θα γίνει. Γιατί ενώ είναι μια ενέργεια που ο έρωτα που μα κινεί, έρχεται μετά μερικέ προκλήσει που κάνουν του αποδέσει που σου λένε. Α σου πω, είναι εντάξει, θα τη αρέσω, θα κάνω αυτό που πρέπει. Θυμάμαι τα λόγια, και έτσι θα το χαρτάκι, τι θα την πω. Ξέρεις, καμιά φορά, ε. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα είναι η έλλειψη εμπιστοσύνη. Βλέπετε. Άρα στην πραγματικότητα, πόσες φορές δείτε εσείς ενθουσιάζεστε για κάτι και έρχονται μερικές πεπιθήσεις να σας καταρρύψουν αυτό το ωραίο συνέστημα που δίνει ο ενθουσιασμός και σας βάζουν σε stop. Καταλάβατε. Όταν όμως εμείς έχουμε πραγματικά έναν ενθουσιασμό μέσα μας, σημαίνει ότι υπάρχει δράση. Δεν μπορώ εγώ να πω με ενθουσιάζει να πιω νερό, μου αρέσει να πιω νερό, θέλω πολύ να πιω νερό, αλλά θα είναι αλήθεια μόνο όταν θα σηκωθώ και θα πάρω το ποτήρι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν μπορώ να λέω θέλω, χωρίς να πράττω. Αυτό δεν ισχύει στον ενθουσιασμό. Ενθουσιασμό σημαίνει εναιστώτας. Ενθουσιασμό σημαίνει μου συμβαίνει. Το καταλαβαίνετε. Έγραψα στο σεμινάριο ότι ο ενθουσιασμός είναι όλο εκείνο το εργαλείο της πορείας της ζωής μας που έχει την λιγότερη αντίσταση. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όπως το νερό προχωράει και όπου βρίσκει αντίσταση πηγαίνει δεξιά ή αριστερά και αποφεύγει τις πολλές συγκρούσεις, έτσι ακριβώς μέσα μας γίνεται η ζωή μας, στη ροή των γεγονότων. Έρχονται τα γεγονότα και εμείς από το νερό δεν καθόμαστε να αντικρούσουμε πάνω. Αλλά αρχίζουμε και ρευστοποιούμε την κατάστασή μας και σιγά σιγά είναι σαν να κυλάμε ανάμεσα ψάχνοντας τη μεγαλύτερη ευκολία. Που η ευκολία και η δυσκολία, προσέξτε εδώ, δεν είναι αν είναι κάτι δύσκολο, εύκολο μέσα μας, όπως το καταλαβαίνει ο κόσμος. Το δύσκολο για μας είναι αυτό που λείπει ο ενθουσιασμός, το μεράκι. Το εύκολο για μας είναι αυτό που έχουμε ενθουσιασμό. Είναι άλλο να θέλει έργο και είναι άλλο να λέμε είναι δύσκολο. Όταν έχουμε ενθουσιασμό, είναι σαν να έχουμε όλη την ενέργεια να κάνουμε κάτι που μπορεί να θέλει πάρα πολύ έργο, όπως μια προπόνηση για κάτι που προαθλητή. Ξέρει ότι θα δώσει ενέργεια. Αυτό δεν πάει να πει ότι είναι δύσκολο. Δύσκολο είναι αυτόν που ξέρει, που δεν έχει την ενέργεια για να το κάνει. Έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι κάθε φορά που εμείς έχουμε το μεράκι, για μας φαίνεται εύκολο. Μπορεί να κουραστούμε γιατί θα απαιτεί κάποια ενέργεια, έτσι. Αλλά για μας θα φαίνεται εύκολο και την ώρα. Γι' αυτό και μας δίνει τη δράση. Δύσκολο είναι κάτι μόνο στο μυαλό μας. Να το ξέρετε αυτό. Είναι γιατί δεν έχουμε το μεράκι να το κάνουμε. Τώρα μου ήρθε ένα παράδειγμα για όταν έπαιρνα τα πιάτα σπίτι μου. Γιατί έχω πλύνει πολλά πιάτα σπίτι μου. Γιατί ακόμα δεν έχω πάρει πλήρω πιάτα, οπότε καταλαβαίνετε. Κάθε πιάτο ήταν μοναδικό. Δεν έλεγα κάτσε να πλύνω αυτό και έχω άλλα 10, τώρα έχω 9, τώρα έχω 8, τώρα έχω 7. Έπλυνα κάθε πιάτο μοναδικό. Ήμουν εγώ και το πιάτο. Και το έπλυνα. Ήμουν στο εδώ και τώρα. Γιατί το έκανα με μεράκι. Γιατί θυμόμουν το σκοπό που πλύνω τα πιάτα. Θυμόμουν τα πιάτα πλέον γιατί θέλω να είμαι καθαρό. Καταλαβατε. Γιατί αν ξεχάσω το να είμαι καθαρό και να έχω καθαρά πιάτα, είναι φυσικό να μην έχω λόγο να δώσω στο νου μου για να το κάνει και μεράκι. Έτσι δεν είναι. Οπότε δεν έχει κίνητρο, ξέρω γιατί δεν τα πιάτα. Αν στη ζωή μας για αυτό που κάνουμε έχουμε λόγο και μεράκι δηλαδή, ξέρουμε και θυμόμαστε και το κάνουμε, είτε λέγεται συντέρωμα, είτε λέγεται πλέον τα πιάτα, είτε λέγεται πάω στη δουλειά μου, ποτέ μα ποτέ δεν θα είναι δύσκολο. Μπορεί να απαιτεί έργο, αλλά δεν θα είναι δύσκολο. Γιατί κάθε στιγμή θα είναι μοναδική. Κάθε άμεσα κουρέας άνθρωπος θα είναι μοναδικός. Άμα κάνω σεμινάριο, κάθε σεμινάριο είναι μοναδικό. Δεν σκέφτεσαι το μετά, γιατί σ' αρέσει και αφοσιωθείς το τώρα. Το έχετε νιώσει αυτό, το έχετε νιώσει. Ε? Αυτό είναι όλο το κόλπο, να το νιώσετε, αλλά να ξεκινήσετε να το εφαρμόζετε. Και αυτό πώς θα γίνει, πώς θα γίνει. Πριν μάθετε να ενθουσιάζετε με τα πάντα και να αντί να ξεκινήσετε εσείς να ενθουσιάζετε, να αφήσετε όλο να έρχονται και σαν ένα συνεχόμενο ενθουσιασμό, που δεν θα λέγεται ότι είναι ενθουσιασμός, αλλά σε μια συνεχόμενη αποδοχή και μια συνεχόμενη δράση με οτιδήποτε έρχεται στη ζωή σας, πριν επειδή συνεχώς ψάχνουμε να βρούμε τον εαυτό μας, καλού κακού μας αρέσουν πράγματα παραπάνω από κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι. Έτσι ερχόμαστε λοιπόν να αφήνουμε τον εαυτό μας να διαλέγει τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό που μπορούμε να κάνουμε όμως το τώρα. Γι' αυτό λέμε εναιστώτα. Άλλοι άνθρωποι λένε
Εμένα μου αρέσει να πάω στην καμπάνια. Με ενθουσιάζει να πάω στην καμπάνια. Ναι. Αλλά πρέπει να καταλάβει ότι ο ενθουσιασμός αξίζει στη στιγμή. Και εννοείται μόνο στη στιγμή. Αν πραγματικά σε ενθουσιάζει να πας στην καμπάνια, θα έχει ξεκινήσει ήδη το ταξίδι. Το καταλαβαίνετε. Είναι άλλο με ενθουσιάζει να μπαίνω στη σκέψη ότι εγώ πάω στην καμπάνια και είμαι στην καμπάνια. Και αλλιώς ο ενθουσιασμός που λέμε εδώ. Ο ενθουσιασμός μόνο με τη σκέψη που δεν έχει γίνει πράξη. Για μας δεν λέγεται ενθουσιασμός, γιατί δεν δίνει την απαιτούμενη ενέργεια η σκέψη να ντυθεί με τη συγκίνηση ώστε να έρθει η δράση. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αν μόνο κάτι σας ενθουσιάζει σαν σκέψη, είναι ψέμα, πλανάστε. Αυτό δεν είναι ενθουσιασμός. Όταν εσάς σας ενθουσιάζει κάτι πραγματικά, ξεκινάει η δράση. Το καταλαβαίνετε αυτό. Γι' αυτό λένε πολύ, με ενθουσιάζει να πάω διακοπές, με ενθουσιάζει να κάνω, δεν με ενθουσιάζει να κάνω. Τώρα τι κάνεις, πας δουλειά. Με ενθουσιάζουν οι γυναίκες, ξαναθέσει, με ενθουσιάζουν, εδώ τι κάνεις, τώρα πας στη γυναίκα μου, εντάξει. Με ενθουσιάζει να μείνεις, με ενθουσιάζει να είμαι ελεύθερος, με ενθουσιάζει να είμαι ελεύθερος, εδώ τι κάνεις. Είμαι σκλαβωμένος εγώ γιατί πρέπει να υπακούω το αφεντικό μου. Δεν το καταλαβαίνετε. Οτιδήποτε σας ενθουσιάζει πρέπει να έχετε την ικανότητα να δείτε, συμβαίνει τώρα. Δεν μπορεί να με ενθουσιάζει μια σκέψη χωρίς να υπάρχει απαιτούμενη πράξη. Δηλαδή η γύρωση. Και πολλοί άνθρωποι πάλι μπερδεύονται εκεί. Όταν λοιπόν μπερδεύονται μόνο αυτά τα πράγματα για το τι είναι ενθουσιασμός, καταλαβαίνετε μετά ότι όταν ο ενθουσιασμός, θα λέγαμε, μέσα τους έχει έναν άλλον ορισμό από ό,τι πραγματικά είναι, είναι φυσικό τα αποτελέσματα για τον ενθουσιασμό του καθένα που στο μυαλό να μην είναι αυτά που ο πραγματικός ενθουσιασμός φέρνει. Και μετά οι άνθρωποι να λένε, σταμάτα, μην ακολουθάς τον ενθουσιασμό σου. Γιατί θα πονέσεις, μην ενθουσιάζεσαι, γιατί θα πονέσεις. Μπερδεύουν τον ενθουσιασμό με την παρόρμηση. Όπως το νερό λοιπόν ξεκινάει. Ναι, αλλά εδώ δεν πρέπει να διευκρινίσεις ότι ναι, τον ενθουσιασμό, αλλά έτσι όπως το λες ακριβώς, αλλά το γεγονός ότι πρέπει να κρυσταλλωθεί πραγματικότητα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βαδίσω ακριβώς όπως το είπες στην αρχή ενέργεια. Δεν σημαίνει ότι στο εδώ και τώρα, αν αυτό γίνει αύριο, ότι δεν το ζω το εδώ και τώρα. Το ζω. Και ζω με κατεύθυνση και με όλη την ενέργειά μου εκεί για να συμβεί αυτό. Ναι, απλώς μετά θα σου δώσω να καταλάβεις ότι ο ενθουσιασμός δεν περιέχει την προσδοκία. Οπότε δεν υπάρχει το αύριο, οπότε δεν είναι άκυρη η σκέψη αυτή. Δεν μπορείς να την ακυρώσεις. Την ακυρώνει η σκέψη, γιατί όταν υπάρχει σκέψη για το μέλλον, δεν ζεις το τώρα. Το ζεις το τώρα γνωρίζοντας ότι θα γίνει. Το γνωρίζοντας πιστεύοντας. Κάτσε να πω εγώ αυτά που να πω, και μετά μα τι κάνει ένα βιντεάκι, εσύ και μιλάς, δε. Κάτσε να πω αυτό που να πω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις λοιπόν τι γίνεται. Όταν εμείς πηγαίνουμε σαν τη ροή και αλλάζουμε λοιπόν κατεύθυνση, ο ίδιος ενθουσιασμός. Μας δείχνει έναν δρόμο της ελάχιστης αντίστασης. Αυτή η ελάχιστη αντίσταση έρχεται μέσα μας να μας τη δώσει, τα λέγαμε, μια συνεργασία που έχουμε με το ανώτερο κομμάτι μας. Όχι, είναι απαλού, είναι απαλού. Έχετε που είναι με το ανώτερο κομμάτι μας. Αν φανταστούμε εμείς ότι αυτό το θεϊκό μέσα μας, το λέμε ανώτερο εαυτό ή Θεό, έτσι δεν είναι. Και εμείς είμαστε κάτω και δεν μπορούμε το θεϊκό μέσα μας συνεχώς να έχουμε μια επαφή μαζί του. Ο ενθουσιασμός είναι εκείνο το οποίο το ανώτερο κομμάτι μιλάει σε εμάς. Άρα μπορούμε να το δούμε και σαν μήνυμα ότι εκείνη η τάση, η ροπή, η ορμή που έρχεται από τον εσωτερικό μας, θα λέγαμε τομέα, προς τα έξω, από τον πυρήνα προς τα έξω, εμείς το αντιλαμβανόμαστε σαν ενθουσιασμό. Επομένως θα λέγαμε ο ενθουσιασμός είναι η πηξίδα, όπως λέω εγώ, προσανατολισμός προς την ευτυχία μας. Πολλές φορές το διανοητικό μας δεν καταλαβαίνει, γιατί είναι εγκλωβισμένο στον γραμμικό χρόνο και στο συμπερασματικό γραμμικό χρόνο. Δηλαδή τι, ότι για να κάνω αυτό πρέπει να γίνει εκείνο και εκείνο και εκείνο και δημιουργεί μια σειρά από βήματα για να μπορεί να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα. Λέει κάνω αυτό εδώ για να γίνει εκείνο. Και εκεί πέρα έρχεται που λέμε ότι ο ενθουσιασμός δεν έχει την προσδοκία. Γιατί ο ενθουσιασμός ανήκει μόνο στη στιγμή. Όταν εσάς το κίνητρο είναι να γίνει κάτι άλλο, εκτός από να είστε ωραία στο τώρα, αυτόματα δεν σημαίνει σας ενθουσιάζει. Το τι θα έλξει μετά δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει. Γι' αυτό λέμε ακολουθάω τον ενθουσιασμό μου, αλλά χωρίς προσδοκίες για το τι αποτελέσματα θα φέρει. Γιατί δεν είμαστε σε θέση εμείς να κρίνουμε τα αποτελέσματα. Γιατί εμείς δεν είμαστε σε θέση όχι μόνο να κρίνουμε, δεν πρέπει να τον εγκλωβίσουμε τον ενθουσιασμό σε σενάρια. Γιατί τα σενάρια που θα έρθουν δεν έχουν ποτέ καμία σχέση με τη δική μας την προσέγγιση. Γιατί τα σενάρια μπορεί να έρθουν λόγω του συγχρονισμού στο 3D. Όμως η προσέγγιση των σενάριων είναι η δική μας συνδόμηση. Αυτόματα λοιπόν εμείς, όσο ζούμε εντάξει το τώρα,
δεν μας νοιάζει το τι θα έρθει μετά. Έχουμε εμπιστοσύνη όμως ότι αφού είμαστε εντάξει τώρα, αυτό που θα έρθει μετά θα το συλλάβουμε, θα προσεγγίσουμε αυτό με μια ωραία θετική ενέργεια. Επομένως, το καλύτερο σε εισαγωγικά σενάριο να έρθει, αν εμείς έχουμε αρνητική ενέργεια, το καταρρύπτουμε. Το χειρότερο σενάριο να έρθει, αν εμείς είμαστε στο κέντρο μας μια ωραία ενέργεια, το καλοδεχόμαστε. Οπότε το μέλλον, να σας δώσω να καταλάβετε, είναι προβολή του παρόντος, όπως και το παρελθόν. Θα ανοίξω τώρα μια που μίλησε και η Στέλλα εδώ και η φίλη μας, θα ανοίξω τώρα μια παρένθεση να σας πω ότι όταν κάποιος περπατάει στην αμμουδιά, πίσω του αφήνει ίχνη. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Είχαμε μάθει εμείς να κοιτάμε τα ίχνη και να νομίζουμε ότι τα ίχνη μας βάζουν σε πορεία. Συμβαίνει αυτό στην πραγματικότητα, με το παράδειγμα που σας δίνω. Όχι. Τα ίχνη εμείς τα αφήνουμε κάθε τώρα πίσω μας. Έτσι δεν είναι? Έχει δει κανείς πίσω τα ίχνη και λέει: για να δίνουν τα ίχνη εκείνο, πρέπει να πάω εγώ προς εκείνη την κατεύθυνση. Τα ίχνη είναι που έχουμε περάσει ήδη. Μπράβο. Άρα δεν πάει να πει ότι επειδή έχω εγώ τα ίχνη πίσω, δεν έχω το δικαίωμα να πάω δεξιά, να πάω αριστερά, να τρέξω πιο γρήγορα, να σταματήσω εκεί που είμαι. Ναι ή όχι? Είναι δυνατόν τα ίχνη να μας πούνε πού θα πάμε? Όμως ελάτε να δείτε στο μυαλό σας γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Και από τον εγκλωβισμό στο παρελθόν πάμε να φύγουμε. Μέσω του ενθουσιασμού. Γιατί ο ενθουσιασμός μπορεί να κάνει κάτι που διανοητικά να πεις κάτσε. Αυτό πώς είναι δυνατόν το κάνω, αφού πριν τα ίχνη πήγαιναν αριστερά? Πώς είναι δυνατόν ο ενθουσιασμός να μου λέει να πάω δεξιά? Αφού πάω δεξιά, πώς θα φτάσω εγώ ευθεία στο αποτέλεσμα που διανοητικά εγώ μέσω του γραμμικού χρόνου διάλεξα να πάω? Καταλαβαίνετε, ο ενθουσιασμός ανοίγει σε μια άλλη προσέγγιση, αρχίζει και φεύγει έξω από το γραμμικό χρόνο, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά όπως το ξέραμε, και μπαίνει σε έναν άλλο χρόνο που λέγεται στο τώρα της στιγμής. Και επειδή αυτό το ανώτερο κομμάτι σας, που λέμε Θεός, που λέμε ανώτερος εαυτός, δεν ζει στο γραμμικό χρόνο που ζούμε εμείς, αλλά ζει στον πατικό χρόνο, που το μόνο που βλέπει είναι πολλαπλές πραγματικότητες, είναι σαν να είναι εκείνος που είναι πάνω στο βουνό, βλέπει όλη τη διαδρομή από κάτω και σας δίνει οδηγίες πώς να φτάσετε στον πραγματικό σκοπό σας. Νιώστε ότι είστε μέσα στο δάσος και αυτός είναι πάνω από το δάσος. Νιώστε ότι είστε μέσα στο δάσος και μέσα στο δάσος βλέπετε δέντρα, εμπόδια, χάνετε συνεχώς και ψάχνετε και πολεμάτε με όλα αυτά τα ζώα που έρχονται να σας, τις παγίδες, τις λακκούβες και δεν ξέρετε τον δρόμο και σας είναι κατάσταση γρήγορσης και λέτε πω πω και έχει το ενθουσιασμό σας λέει πήγαινε από εκεί. Και λες τώρα να ακούσω τον ενθουσιασμό μου, μα το μυαλό μου λέει από εκεί πέρα είναι σκοτεινά, από εδώ είναι φωτεινά. Από εκεί πέρα κάτι άκουσα, όμως από εκεί πέρα βλέπω ότι προχωράει ο δρόμος. Βλέπετε, και συνεχώς τι εμείς διαλέγουμε τις περισσότερες φορές δηλαδή, εκτός από τα παιδιά που διαλέγουν τον ενθουσιασμό τους, εμείς διαλέγουμε. Διαλέγουμε αυτά που μας λέει το μυαλό μας. Που έχετε βάση του παρελθόντος. Το καταλάβατε, ενώ ο ενθουσιασμός δεν ανήκει στο παρελθόν. Γιατί από πάνω σου λέει εκεί μπορεί να φαίνεται φωτεινό, αλλά είναι μια αρκούδα και θα σε φάει. Που δεν τη βλέπεις εσύ. Και μπορεί να φαίνεται σκοτεινό, αλλά σε βγάζει την παιδιάδα που θέλεις. Βλέπετε, αν εμπιστευτούμε μέσα το ανώτερο κομμάτι μας και αφαιθούμε, θα μας πάει εκεί στην πληρότητα πιο γρήγορα και πιο καλά από ότι το διανοητικό πιστεύει που φτιάχνει όλες τις πορείες βάσει, όπως σας είπα, των βημάτων στην αμμουδιά. Είναι παράλογο. Δεν είναι παράλογο. Από το παρελθόν μας, εγκλωβισμένοι, τι κάνουμε, ανακυκλώνουμε το παρόν μας, δημιουργώντας το ίδιο μέλλον να μοιάζει προς το παρελθόν. Και γίνεται αυτό το loop, η επανάληψη, η επανάληψη. Όμως, αν εμείς φύγουμε από τα πρότυπα, φύγουμε από το γραμμικό χρόνο, φύγουμε από όλα αυτά τα πράγματα που σας είπα πριν και αρχίζουμε και εμπιστευόμαστε τον ενθουσιασμό μας, θα δείτε ότι στην πραγματικότητα θα σας φτάσει σε εκείνο το σημείο που θα έχετε μια ζωή άνετη, μια ζωή με μεράκι, γιατί αυτό που θα κάνετε θα έχει μεράκι. Οπότε θα αλλάξει τελείως μα τελείως όλη η ζωή την οποία ξέρετε για αυτούς που νομίζαν ότι η ζωή τους δεν είναι καλή. Και να το εξηγήσουμε και με αυτό τι εννοούμε. Κάθε φορά που εμείς ακολουθούμε τον ενθουσιασμό μας, σημαίνει ότι έχουμε ένα θετικό πρόσημο. Επειδή αυτό που κάνουμε είμαστε ολοκληρωμένοι και μας αρέσει, έτσι δεν είναι? Αν κάθε φορά διαλέγουμε εμείς και έχουμε την επιλογή αντί για τη συνήθεια και αντί για τα πρέπει, σιγά σιγά να τα μειώσουμε και να ξεκινήσουμε να ακολουθάμε, όπως σας είπαμε τώρα, και αφού έχουμε αναγνωρίσει τον ενθουσιασμό μας, σημαίνει ότι οι επιλογές, μας θα είναι συνεχώς εκεί πέρα που θα έχουμε θετικό πρόσημο.
Κάθε φορά λοιπόν όταν εμείς επιλέγουμε θετικό, θετικό, θετικό πρόσημο, συνεχώς δηλαδή την ευτυχία, τη χαρά, την πληρότητα, την αρμονία μέσα μας, ασχέτως τα πρέπει, ασχέτως λέει το μυαλό τι λέει, όταν γυρίσουμε πίσω και δούμε τη ζωή μας, θα δούμε βήματα που μέσα τους θα έχουν την ευτυχία, τη χαρά. Αν όμως εμείς κάνουμε επιλογές που στο μυαλό μας λένε δίκαιο ή άδικο, αλλά μέσα μας δεν νιώθουμε καλά, θα γυρίσουμε πίσω να δούμε το παρελθόν μας και θα λέμε τι έχω ζήσει. Πόνο, 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 άσχημα, άντε και μερικά καλά, αλλά άσχημα, 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 Όταν εμείς λοιπόν ξεκινάμε και ζούμε, αλλάζουμε λοιπόν τη ζωή μας, ποια είναι η ζωή μας όταν λέμε τη ζωή μας? Είναι αυτή που ζούμε ή αυτή που λέμε ότι έχουμε ζήσει? Βλέπετε ένας άνθρωπος να ξεκινά σιγά σιγά και διαλέγει το θετικό, λίγο, όταν κοιτάξει πίσω, ξαφνικά θα δει ότι ζει μια ωραία ζωή. Το καταλαβαίνετε? Το τώρα θα σας δημιουργήσει το παρελθόν πάλι. Γιατί αν στο τώρα συνεχόμενα εσείς διαλέγετε σιγά σιγά, μάθετε και διαλέγετε τον ενθουσιασμό σας και είστε σε θετικό πρόσημο, τα βήματα που θα αφήνετε θα έχουν πίσω συν. Καταλαβαίνετε? Και σιγά σιγά η ζωή σας σαν ρυθμός θα μπει σε ένα είδος που θα λέγεται ζω μια ωραία ζωή. Στα πιο παλιά χρόνια και πριν ο άνθρωπος λοιπόν μάθει τον ενθουσιασμό, έπρεπε να περάσει από αυτό που λέμε επιβεβαίωση του εαυτού του. Βλέπετε, όταν μέσα μας μίλαγε ο Θεός, θα λέγαμε ο ενθουσιασμός, η θεία ουσία, η φύση, η ψυχή, και εμείς ήμασταν στο νου, έπρεπε να την πολεμήσουμε. Καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι πολεμήσαν τον πραγματικό εαυτό τους γιατί ήθελαν να φτιάξουν δυνατό νου. Ο νους ήθελε απαντήσεις. Ο νους έπρεπε να κάνει δουλειά του, να διασπάσει και μετά να ξαναενώσει τα κομμάτια μέχρι να καταλάβει. Τώρα λοιπόν που αρχίζουμε και φεύγουμε από αυτή τη διαδικασία, ξαναμπαίνουμε πάλι σε εκείνη την εμπιστοσύνη, αυτοί που μπορούν να φύγουν από αυτό μόνο τη γραμμική διανοητική κατάσταση που είχαμε και να μπούμε εκεί στην εμπιστοσύνη του Θεού μέσα μας. Αυτό τι θέλει? Αυτό θέλει, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, να βάλουμε στην άκρη το διανοητικό μας, το παρελθόν μας και να εμπιστευόμαστε τη ροή. Λίγο πολύ το έχετε ακούσει. Ο ενθουσιασμός λοιπόν είναι ένα πλήρες πακέτο. Γιατί όπως όταν ρίχνουμε την πέτρα στο νερό, ξεκινά και κάνει ομόκεντρους κύκλους, το νερό εκείνη την ώρα βλέπετε ότι πάει να κάνει το ίδιο, δηλαδή να αντιγράψει το πλάτς που κάνει η πέτρα στο νερό. Και το κάνει και σε έναν άλλο κύκλο με τα κύματα, και σε έναν άλλο κύκλο, και σε έναν άλλο κύκλο, και σε έναν άλλο κύκλο, μέχρι να απλωθεί αυτό το πλάτς παντού, σε όλο το νερό. Έτσι ακριβώς γίνεται και όταν εμείς ακολουθούμε τον ενθουσιασμό μας. Όταν εσύ ακολουθείς τον ενθουσιασμό, είσαι δυνατός, το κύμα που φέρεις από αυτό που κάνεις, θα λέγαμε στην πραγματικότητά σου, που είναι ρευστή, εκείνο το μπαμ που κάνεις αφού εστιάζεις ολικά πάνω στη δράση σου, απλώνει κύματα γύρω-γύρω στην πραγματικότητά σου και η πραγματικότητα τίνει να έρθει σε εκείνο το σημείο. Φανταστείτε τώρα που σας μιλάω την ρευστή πραγματικότητα, τα έπιπλα, τα πάντα, ο κόσμος που ξέρετε, και αναλόγως τη δόνηση τη δική σας, ρευστοποιείται η πραγματικότητα, ρευστοποιείται σε εκείνη την κατάσταση, ώστε να αρχίσει να υιοθετεί τη δική σας ενέργεια. Αυτό στην καθημερινότητα, όταν ακολουθούμε τον ενθουσιασμό μας, λέμε ότι εσύ κάνει αυτό που σου αρέσει και όλα τα υπόλοιπα θα αλλάξουν ως διαμαγείας, μαγικά δηλαδή, από τη δόνηση, από τον ομοιοκραδασμό σου και θα γίνουν έτσι ώστε να μπορούν να σε υποστηρίξουν να συνεχίσεις το έργο του ενθουσιασμού σου. Να το κάνουμε ακόμα, θα λέγαμε, πιο στην πιο καθημερινή κατάσταση, εσύ να μπορεί να σε αρέσει κάτι και να μην νομίζεις ότι μπορείς να το κάνεις επειδή δεν έχεις τα λεφτά. Όμως, αν ακολουθήσεις το μεράκι σου, θα δεις ότι θα υπάρχει η ανάλογη ενέργεια ασχέτως το πώς θα έρθει. Πρέπει να εμπιστευτείς, να ακολουθήσεις τον ενθουσιασμό σου, ακόμα και πηγαίνεις στην ανάποδη κατεύθυνση από ό,τι λέει το μυαλό σου, και αν εσύ είσαι πραγματικά και ολικά εκεί πέρα και φέρεις αυτή τη δύναμη, και κάθε άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό, θα δείτε πώς πολλοί άνθρωποι πετυχαίνουν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα με ανορθόδοξο τρόπο. Ναι ή όχι? Με έναν τρόπο που ποτέ δεν σκεφτήκανε. Γιατί δεν σκεφτήκανε τον τρόπο?
Γιατί εμπιστευτήκαν το τώρα, εμπιστευτήκαν αυτό που τους αρέσει, χωρίς προσδοκίες για το πώς θα γίνει αυτό. Γι' αυτό σας λέω, όταν εμείς βάζουμε προσδοκίες ότι αυτό το κάνω για να γίνει εκείνο, αυτόματα τι κάνουμε, είναι σαν να προσδιορίζουμε και δεν αφήνουμε τη ροή να έρθει από την ελάχιστη αντίσταση. Είναι σαν να αντιστεκόμαστε κάθε φορά που λέμε ότι προσδιορίζω το μέλλον. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Άρα λοιπόν ακολουθάμε τον ενθουσιασμό μας στο μέγιστο και όπου φτάνει. Τι σημαίνει το μέγιστο και όπου φτάνει? Κάθε φορά εμείς λοιπόν που έχουμε ενθουσιασμό δεν σημαίνει ότι πάω ότι θα έχει το ίδιο μέγεθος. Αν θα βάζαμε εμείς μια ισορροπία και λέγαμε αρνητικά συναισθήματα και θετικά συναισθήματα, σίγουρα ο ενθουσιασμός είναι από το 0 και πάνω, θετικό, έτσι. Όμως τι κάνει ο άνθρωπος πάλι, κοιτάξτε ο νους. Και εκεί πέρα πέφτει όλος ο κόσμος. Όταν στο τώρα σου έχεις την επιλογή τι με ενθουσιάζει περισσότερο να κάνω, μπορεί να βγουν 5, 6, 3, 2 πράγματα για να κάνεις. Όμως ο νους, επειδή έχει το κακό ελάττωμα, παύλα ιδιότητα, να κολλάει. Κάτι δεν το βαφτίζει ενθουσιασμό, μόνο και μόνο επειδή το συγκρίνει με έναν άλλον ενθουσιασμό μεγαλύτερο που είχε. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος που είναι ερωτευμένος και έχει αυτό, θα λέγαμε, τον έρωτα μια γυναίκα και δεν ακολουθάει τον ενθουσιασμό του έρωτα και είναι χώρια και εκείνη πρέπει να λέει τι να κάνω. Να κάνω να πάω για μπόλι, να μπορώ να σιδερώσω, να πέσω κάτω, να κοιμηθώ, να βγω μια βόλτα έξω. Τι κάνει? Από αυτά που μπορεί, πρέπει να διαλέξει τι τον ευχαριστεί. Από αυτά που τον ευχαριστούν, μπορεί η ευχαρίστηση που του δίνουν αυτά να είναι σχετικά με τον έρωτά του ή με αυτό που πέρασε το ωραίο, έτσι, ένα ταξίδι ωραίο, θα είναι 2, 3. Σχετικά με το άλλο, μπορεί να ήταν 13. Ναι. Αυτόματα ο νους κάνει αυτό το λάθος, να συγκρίνει και να λέει: επειδή ο ενθουσιασμός τότε ήταν 13, αυτόν τον ενθουσιασμό που είναι 3, έλα απογοήτευση. Δεν το θέλω καθόλου. Ψέματα. Έτσι δεν είναι. Και τι κάνει? Χάνει τον ενθουσιασμό πάλι. Ακυρώνει τον ενθουσιασμό επειδή είναι 3 και δεν είναι 13. Και όμως ξαναλέμε εμείς ότι έτσι συμβαίνει αυτό. Μάθε να έχεις τη ροή και θα ξανάρθει το 13. Δεν χρειάζεται να ακυρώνεις τα πάντα και να παίρνεις ξαφνικά έναν ενθουσιασμό που θα σου έρθει που θα είναι 13, σαν τον άλλο που είναι 13. Δεν υπάρχει ζωή τέτοια που να είναι σε ένα μόνιμο επίπεδο. Υπάρχει αυξομοίωση πάντοτε έτσι και αυτή είναι η αρμονία την οποία ζούμε. Α, εσύ μπορείς να κάνεις εκείνο, να σε ενθουσιάζει και να επιλέγεις την ελάχιστη αντίσταση. Που ελάχιστη αντίσταση μπορεί να είναι, θα λέγαμε, καλύτερα από το 0 και πάνω. Μπορεί να είναι 1, 2, 3 μέχρι το άπειρο. Δεν σημαίνει ότι όταν εσύ φτάσει σε ένα ωραίο ενθουσιασμό που σε ενθουσίασε πάρα πολύ, θα λέγαμε, και το βάπτισε 13, να το συγκρίνει με ένα άλλο και θα λέγε: α, αυτό είναι 3. Οπότε δεν το διαλέγω. Αυτό που πρέπει να διαλέξουμε λοιπόν είναι: πάω και στο τώρα. Αυτό λέω: ο ενθουσιασμό ανοίξει τον εαυτό. Από αυτά που έχω και που μπορώ να κάνω, τι με ευχαριστεί περισσότερο κάθε στιγμή, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Από αυτά που έχω και μπορώ να κάνω. Καταλάβατε. Δηλαδή από αυτά που αναγνωρίζω και μπορώ να κάνω, από αυτά διαλέγω. Ούτε συγκρίνω, ούτε προσδοκώ. Το καταλάβατε? Γι' αυτό σας λέω, μόλις καταλάβετε ότι όλο αυτό που λέμε η μαθητεία του ενθουσιασμού, της εμπιστοσύνης στο Θεό μέσα σου στην πραγματικότητα, είναι όλο αυτό που θέλουν να φτάσουν, γιατί πιο παλιά κάθε άνθρωπος θέλει να φτάσει, βγάζοντας, θα λέγαμε έξω, την επίδεια των αρνητικών σκέψεων, των αρνητικών πεπιθήσεων του νου. Γιατί πάντα υπήρχε αυτός ο πόλεμος. Ο νους να δίνει την καρδιά. Το εξωτερικό με το εσωτερικό. Στην πραγματικότητα είναι ένα. Περιφέρεια και κέντρο είναι ένα. Όμως εμείς δεν είχαμε φτάσει στο κέντρο μας. Είχαμε εστιάσει στην περιφέρεια. Στα μάτια, και τι γίνεται όταν εμείς έχουμε δύο πράγματα που μας αρέσουν το ίδιο? Ακούτε τώρα δίλημα. Ο άλλος. Έχει δύο πράγματα που του αρέσουν το ίδιο και όμως δεν κάνει κανένα. Στέκεται και περιμένει να διαλέξει. Και έχει δίλημα. Και λέω, γιατί το δίλημα? Γιατί το δίλημα? Γιατί σας είπαμε να κάνετε αυτό που σας αρέσει περισσότερο, έτσι δεν είναι? Και αν δύο πράγματα σας αρέσουν το ίδιο, τι φαντάζεστε δηλαδή ότι πρέπει να κάνουμε? Να κάτσουμε, να δούμε τόσο λεπτομερέστατα, σιγά σιγά. Ξεκινήστε, κάνετε. Και το ένα το άλλο, αλλά ξεκινήστε, κάνετε. Γύρτε. Γύρτε και θα περπατήσετε. Δεν χρειάζεται να παίρνει τόσο σκέψεις. Γιατί δίλημα είναι όταν εμείς δημιουργούμε κάτι μέσα μας για να καλύψουμε ότι δεν έχουμε κίνητρο, επιλογή, επιδημία. Γιατί δίλημα στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Υπάρχει το κάνω ή δεν το κάνω. Λέει ο άλλος, έχω δίλημα να μπω ή να μην μπω, αφού είσαι έξω. Τι να μου πεις?
Να δει ποιος είναι έξω, έχει δίνει μαμή μπι. Δεν το καταλαβαίνει, θέλω να πω. Πρέπει να έρθουμε στη στιγμή. Πρέπει να έρθουμε στη στιγμή και να καταλάβουμε ότι αυτά τα τρίκ που παίζει ο νους μας στην πραγματικότητα μας βγάζουν από το αυθεντικό μέσα μας. Το καταλαβαίνετε. Κάθε δίλημα είναι η προσέγγιση μας στο μέλλον, τα λέγαμε. Μια αμφιβολία που βάλουμε προς καταστήσεις διαφορετικές, που δεν είμαστε ολικοί. Γι' αυτό λέω ότι όταν γίνουμε ολικοί, είμαστε. Δεν σκεφτόμαστε τι να κάνουμε, απλά είμαστε. Ξέρουμε. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά εύχομαι σε όλους να έρθει εκείνη η ώρα ή να θυμηθείτε εκείνη την ώρα που απλά ξέρετε τι να κάνετε. Δεν χρειάζεται να σκέφτεστε τι να κάνετε, γιατί είναι αυθόρμητα από τη γνώση που έχετε μέσα σας. Καταλαβαίνετε. Ο άνθρωπος που φοβάται να κάνει λάθος είναι αυτός που ξέρει, ανοίγει τον μπλοκάκι, σταματάει και λέει συγγνώμη, τώρα πρέπει να κάνω αυτό. Οκ, okay, μετά πρέπει να κάνω εκείνο. Μετά πρέπει. Γιατί πρέπει και δεν αφήνεσαι να μάθεις μέσα στον ενθουσιασμό. Ένα άλλο πράγμα τώρα που πάλι θυμήθηκα για τον ενθουσιασμό είναι ότι όσο σας υποστηρίζει ο ενθουσιασμός, δηλαδή όσο νιώθετε την ενέργεια μέσα σας να σας σωθεί και να έχετε την ενέργεια ώστε να νιώσετε καλά με αυτό που κάνετε, ακόμα και το θέλει έργο. Πρέπει να μάθετε και όμως πότε αυτή η ενέργεια αλλάζει κατεύθυνση. Πότε αλλάζει κατεύθυνση. Οι περισσότεροι άνθρωποι, επειδή ο νους πάλι σας λέω κολλάει, μπερδεύουν τον ενθουσιασμό ότι ακολουθάει την ίδια κατεύθυνση ενώ ο νους τους έχει κολλήσει. Ο ενθουσιασμός σου λέει σε ευχαριστεί, αυτό κάνω, αλλά μετά έχει γύρει ο ενθουσιασμός. Πάει προς τα εκεί. Και όμως εμείς ακολουθούμε το ίδιο τέμπο, λόγω αδράνειας. Και το μυαλό μας είναι στο 3D. Είπαμε, τι κάνει, το παρελθόν προάγει το μέλλον. Το καταλαβαίνετε. Ενώ έχει ρίξει το καράβι, πάει από εκεί, εμείς εκεί, σαν βόδια. Ενώ αυτό έχει σταματήσει να μας αρέσει εκεί, και αυτό μπορεί να λέγεται κάθε είδους εθισμός. Γιατί είναι συνήθεια, δεν είναι επιλογή. Ο ενθουσιασμός είναι επιλογή. Που σιγά σιγά θα γίνει αυθόρμητη, μόλις τον ανακαλύψετε. Αλλά είναι επιλογή. Η έλλειψη επιλογής στη συνήθεια είναι η μηχανικότητα. Μια μηχανικότητα που δεν σας κάνει ευτυχισμένους. Γιατί δεν σας ενθουσιάζει. Γιατί ο νους σας θα φεύγει με τη μηχανικότητα. Είμαι κάτω στο εργοστάσιο, κάνω, κόβω, ράβω, κλακ, κόβω το χέρι μου. Γιατί είναι μηχανικά. Έχει φύγει ο νους, δεν είμαι εδώ. Σαν όταν περπατάμε, περνάει το αμάξι, παπ, μας σκοτώνει. Γιατί έχει φύγει ο νους, δεν είμαι εδώ. Το καταλαβαίνετε, θέλω να σας πω. Πρέπει να ξέρουμε και τον ενθουσιασμό να τον παρατηρούμε στη στιγμή. Με ενθουσιάζει περισσότερο. Γι' αυτό σας λέω και ένας τρόπος να κόψετε το τσιγάρο, κάθε θυσμό, είναι να το κάνετε. Να το κάνετε, να μην το βιάσετε, αλλά κάθε φορά που το κάνετε θα λέτε με ενθουσιάζει περισσότερο. Από ό,τι άλλο μπορώ να κάνω. Και θα δείτε μέσα σε επειδή δεν μπορείτε να πείτε ψέματα τόσο πολύ στον εαυτό σας όσο νομίζετε, ότι εκείνη τώρα θα πει καλά. Η συνειδητότητα θα ανέβει, η γρήγορση θα ανέβει και θα πει. Είναι δυνατόν να με ενθουσιάζει αυτό που κάνω τώρα περισσότερο, γιατί ψέγαμε τον εαυτό μου. Μπορείτε μία να το κάνετε, τη δεύτερη να το κάνετε, την τρίτη να το κάνετε. Θα πείτε κάθε φορά αυτό που έχετε θυσμό, κάθε φορά να το κάνετε. Θα πείτε το κάνω γιατί με ενθουσιάζει περισσότερο. Και μετά θα έρθει η ερώτηση, μα καλά, αφού δεν με ενθουσιάζει περισσότερο. Γιατί αν με ενθουσιάζει θα ήμουν εντάξει, τώρα δεν νιώθω ευχαρίστηση. Και όμως εγώ τόσο καιρό το έκανα, γιατί ήμουν αφηδισμένο στην επιμηλία. Ή μήπως δεν το κάνετε. Και έχετε χάσει το μέτρο και το παρακάνετε ή το κάνετε μηχανικά. Τι σκέφτεστε όλοι, το σεξ? Ναι, γιατί το λέω και για το σεξ. Και για το σεξ το λέω. Το καταλαβαίνετε, για κάθε τι που το κάνετε μηχανικά χάνετε την ουσία. Πρέπει να είμαστε εκεί, να έχουμε μεράκι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Και όταν εμείς δεν έχουμε μεράκι και έχει φύγει και το κάνετε μηχανικά, τότε λέγεται θυσμός. Τότε λέγεται συνήθεια. Τότε λέγεται μηχανικότητα και δεν είναι αυτό το ωραίο που σας ενθουσίαζε κάποτε. Είστε ικανοί να βιώσετε την αλήθεια. Θέλετε να είστε αντιμέτωποι με την αλήθεια. Θέλετε να αλλάξετε τον εαυτό σας. Θέλετε να ζήσετε μια ζωή ευτυχισμένη. Πόσο εγκλωβισμένοι είστε στο παρελθόν. Πόσο αγαπάτε τον πόνο σας περισσότερο από την ευτυχία σας. Και ξέρετε το αγαπάω, το με ποια έννοια το λέω. Πόσο πολύ τον θέλετε κοντά σας. Με αυτή την έννοια το λέω, έτσι. Γιατί αν τον είχατε αγαπήσει τον πόνο σας, που σημαίνει γνωρίζω, που σημαίνει γνωμένα, που σημαίνει συνειδητοποιώ, δεν θα τον επιλέγατε στη ζωή σας και δεν θα έρχονταν ποτέ. Όχι γιατί λέγατε δεν θέλω, γιατί δεν θα δονούσαστε σε αυτές τις συνθήκες. Το καταλαβαίνετε. Όχι δεν λέγατε δεν θέλω τον πόνο, δεν θέλω το κακό, δεν θέλω. Όχι γιατί θα λέγατε έτσι. Γιατί αυτό το δεν θέλω που λέει το μυαλό σας δεν ισχύει, αν δεν το πει μέσα σας η καρδιά σας. Και όταν η καρδιά σας βάζει σε ορισμένες περιπέτειες,
προκλήσεις είναι επειδή θέλετε. Ασχέτως αν εσείς λέτε εδώ δεν θέλω. Όμως, κανείς δεν είπε στον άνθρωπο να τιμωρείται. Είπε να εκπαιδεύεται. Γι' αυτό, αν κάποιος θέλει να εκπαιδεύσει τον εαυτό του, ας το κάνει με ενθουσιασμό. Βλέπετε τους γιόγκι. Νομίζετε ότι κάποιος επιφέρει αυτά τα αποτελέσματα που κάποιος γιόγκι μπορεί να επιφέρει χωρίς να έχει ενθουσιασμό για την εργασία? Βλέπει ένας άνθρωπος να θέλει να φτάσει σε ένα επίπεδο να είναι ολοκληρωμένος και να είναι φωτισμένος. Βλέπετε να μην είχε ενθουσιασμό όταν έκανε την εργασία. Βλέπετε επιτυχημένους επιχειρηματίες. Βλέπετε να μην είχαν ενθουσιασμό όταν κάνανε αυτό το πράγμα. Μα από πού αντλούσαν τη δύναμη? Το καταλαβαίνετε να σας πω. Κάποιος που θέλει να πετύχει το όνειρά του λοιπόν, είναι δυνατόν να μην έχει ενθουσιασμό πάνω στην διαδικασία, στην εργασία? Καταλαβαίνετε να σας πω. Τις περισσότερες όμως φορές, επειδή δεν το καταλαβαίνουν ότι είναι ενθουσιασμός ή οτιδήποτε άλλο πράγμα, πολεμάνε με την πραγματικότητα. Πολεμάνε και δυστυχώς δεν έρχεται η ελάχιστη αντίσταση. Έτσι λοιπόν κάθε άνθρωπος, σε αυτή τη ζωή των 100 χρόνων που έχει, για φανταστείτε, αν ακολουθήσει τον ενθουσιασμό του και ερχόταν στην πληρότητα πιο γρήγορα από ότι όσο εμείς καθυστερούμε, πόσο ευτυχισμένη θα ήταν η κοινωνία. Αν κάποιος ερχόταν στην πληρότητα σχεδόν στο τώρα, σχεδόν μετά από λίγο, παρά να περνάνε χρόνια, έτη, μέρες, θυμάστε παλιά, μία φορά την πληρότητα νιώθανε το μήνα, τον χρόνο, μία φορά νιώθανε ευτυχία και όλες άλλες φορές εκεί καταδικασμένοι να ακούν τα πρέπει, τα τραύματα. Φανταστείτε πόσο πιο εύκολο θα είναι αν αφήσουμε τον ενθουσιασμό να μας φέρει την πληρότητα με τη μεγαλύτερη ταχύτητα, θα λέγαμε, και χωρίς την προσδοκία εμείς να προσδιορίζουμε πώς μπορούμε εμείς, τι θέλουμε. Και στο λέω αυτό γιατί όταν λέμε πληρότητα, είναι μια κατάσταση. Δεν είναι σενάριο. Μην τον μπερδεύετε με το 3D. Είτε έχετε λεφτά και πισίνες, είτε ένα κουβά και μπαίνετε μέσα, η πληρότητα είναι το πώς νιώθετε εσείς. Δεν έχει καμία σχέση με το κουβά ή με την πισίνα. Έχει μπερδέψει ο άνθρωπος τον πλούτο με τα λεφτά. Έχει μπερδέψει το image, το status με την ευτυχία. Γιατί είναι καρφωμένο στο 3D. Αφήνει το 3D να του φτιάξει την κατάσταση, ενώ η κατάσταση είναι εσωτερική δική σας. Το καταλαβαίνετε τι λέω? Το 3D λοιπόν είναι κάτι το οποίο έχει τόσα πολλά fractals μες στο matrix, αλλά καταλαβαίνετε ότι το συνέστημα είναι δικό σας. Είναι κατευθείαν δικό σας. Μην ταυτίζετε με το 3D, γιατί δεν παίζει ρόλο αν είστε ψηλά στην πυραμίδα σε εισαγωγικά ή χαμηλά στην πυραμίδα. Παρά μόνο για το νου σας. Αν πραγματικά η καρδιά σας είναι ανοιχτή και δεν ψάχνετε την επιβεβαίωση του νου, να δείτε ότι δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο αν είστε ψηλά στην αρχαία της πυραμίδας, στην ιεραρχία της πυραμίδας. Γι' αυτό και λέγεται η ελάχιστη αντίσταση. Είναι φυσικό, φίλοι μου, ότι αν εσείς θέλετε να ανέβετε στα ψηλά σκατοπάτια της πυραμίδας, θα πρέπει να μην ακολουθήσετε τον δρόμο της ελάχιστης αντίστασης. Και να ξεκινήσετε λοιπόν να εκπαιδεύεστε με αντίσταση για να φτάσετε ψηλά στο 3D με την έννοια ότι η αντίσταση ενδυναμώνει. Το καταλάβατε? Αλλά μες στο γραμμικό χρόνο. Άλλοι λοιπόν θέλουν ακόμα την αντίσταση για να ενδυναμωθούν και άλλοι που έχουν επιβεβαιώσει τη δύναμή τους ότι όλοι είμαστε ένα, ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν, ότι είμαστε θεοί, ότι δεν δουλεύουν στο γραμμικό χρόνο αλλά μπορούμε να δουλέψουμε και στον εσωτερικό χρόνο που έχουμε, στον παντικό νέο χρόνο, δεν χρειάζεται άλλο αυτού του τύπου την ενδυνάμωση μέσω της αντίστασης. Αυτό σας λέω, μην κρίνετε την αντίσταση, γιατί και αυτή υπάρχει για το γραμμικό χρόνο για να σας φέρει δύναμη εκεί. Αν εσείς μάθετε και δουλέψετε μέσα σας, με το εσωτερικό κομμάτι σας, θα δουλέψετε με την ελάχιστη αντίσταση, γιατί τότε θα είστε μάγοι στην πραγματικότητά σας. Το καταλαβαίνετε? Όπως έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο της τεχνολογίας, να μπορείς να παίρνω ένα τηλέφωνο και να μου δίνει μια πίτσα σπίτι, στα παλιά χρόνια, ξέρετε, αυτό δεν υπήρχε καν σαν ιδέα, ότι εγώ μπορώ να κάνω ένα τηλέφωνο, γιατί δεν υπήρχε το τηλέφωνο. Αλλά μπορεί μια επιθυμία μου να την εκδηλώσω τόσο γρήγορα, με πιάνει τη λέω. Μια επιθυμία μου να γίνει εκδήλωση τόσο γρήγορα, το καταλαβαίνετε, λέω. Βλέπετε λοιπόν, φανταστείτε αυτή την τεχνολογία να σας δίνει το δικαίωμα, μια επιθυμία και ξαφνικά να έρχεται. Ακόμα και γυναίκες, ε. Α, τι θέλω να πάω μια γυναίκα. Χρέο πάρω τηλέφωνο για τη γυναίκα, ε. Υπήρχε ποτέ περίπτωση αυτό, ξέρω εγώ, να φανταστείτε ή η τεχνολογία ή αμάξι οτιδήποτε ξαφνικά σας περιμένει στο ψυγείο σας, φαγητά και τέτοια πράγματα.
παλιά που χρειαζόταν τόσο πολύ καιρό να τα φτιάξουν. Έτσι ακριβώς είναι σαν να δουλεύουν οι δύο χρόνοι που σας λέω. Ο ένας να είναι στη δική μας τεχνολογία που δουλεύει με τον ενθουσιασμό και ο άλλος να είναι στην αρχαιότητα, εκεί που δεν είχαν τεχνολογία και δουλεύαν ακόμα, να λέγαμε, με κάρβουνο. Το καταλαβαίνετε τη διαφορά, τον παραλληλισμό. Όση απόσταση ο καθένας που έπρεπε με την δική τεχνολογία κάπως να πάρει το Βαϊδουράκι, να πάρει Θεσσαλονίκη από Αθήνα και να κάνει ένα μήνα και ο άλλος πηγαίνει με το αεροπλάνο και πηγαίνει 45 λεπτά. Είναι ακριβώς το ίδιο που σας λέω τώρα. Τόση μεγάλη διαφορά έχει όσο εσείς εμβαθύνετε και μπαίνετε μέσα στο γραμμικό νου και εμπιστεύεστε τη ροή. Αντί να πηγαίνετε με τον εξωτερικό γραμμικό νου και να εμπιστεύεστε, θα λέγαμε, το νου σας μόνο που φτιάχνει. Φτιάχνουν τα βήματα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Πιο παλιά και με αυτό θα κλείσω για να μπούμε στις ερωτήσεις και να χαλαρώσετε και λίγο. Έβαζα όλους τους φίλους μου που έκαναν τις διαλέξεις και τους έλεγα, θες να καταλάβεις τι είναι να πηγαίνεις με τον ενθουσιασμό σου, το έλεγα. Και σου λέω, σήκω και πήγαινε και ακούμπησε απέναντι εκείνο το έπιπλο. Σηκωνόταν εκείνος, ξέρεις, στην αρχή με κοίταγε καλά-καλά, μου λέει, τι είναι να ακούμπησε, λέω, πήγαινε ακούμπησε εκείνο το έπιπλο. Λέω, ακούμπησε εκείνο το έπιπλο, λέω, πήγαινε αυτό. Και θα καταλάβω, μου έλεγε τι σημαίνει, του λέω, πήγαινε ο άνθρωπος, το ακούμπαγε, το ξαναγύρνα πίσω. Ξαναγύρναγε πίσω. Του λέω, πες μου αν στην πορεία σκέφτηκες ποιο πόδι θα βάλεις πρώτο, ποιο πόδι θα βάλεις δεύτερο. Αν θα κάνεις βήματα δεξιά, αν θα κάνεις αριστερά, έτσι, αν θα κάνεις μεγάλα, αν θα κάνεις μικρά. Σκέφτηκες λέω αυτό το πράγμα καθόλου, όχι. Τι έκανες, αφέθηκες εσύ. Ε? Αφέθηκες και τα πόδια κουνηθήκαν μόνα τους. Έτσι ακριβώς είναι η ζωή μας. Έτσι ακριβώς. Αν εμείς μπούμε στη δόνηση, όλα γίνονται. Παιδιά, η ροή της ζωής δεν σταματάει. Δεν μπορεί να σταματήσει. Το μόνο που σταματάει είναι ο νους μας για να μπορεί να κολλήσει πάνω σε κάτι. Η ροή συνεχίζεται. Το καταλαβαίνετε. Όσο και να μην έχετε εμπιστοσύνη μέσα στο Θεό σας, στο Θεό το δικό σας, ό,τι και να κάνετε δεν μπορείτε να σταματήσετε τη ροή. Επομένως, αφαιθείτε να έρθει η ροή. Και κάθε φορά η πραγματική θέληση δεν είναι από το μυαλό σας τι θέλει, αλλά η δόνησή σας. Να το θυμάστε. Οπότε έχετε εμπιστοσύνη και διαλέξτε την καλύτερη δόνηση που μπορείτε στη στιγμή. Και το μέλλον θα δημιουργηθεί ανάλογα. Γιατί δημιουργείται ομοιοκραταστικά. Ασχέτως το παρελθόν που είχατε πριν ένα λεπτό. Και έτσι έρχονται και οι κυβαντικές θεραπείες και αλλαγή στη ζωή μας και τα πάντα. Ασχέτως πριν αν ήταν οτιδήποτε. Και να πηγαίνετε κατά διαόλου, αν εσείς αλλάξετε δόνηση, αυτόματα ξεκινάει ένα καινούριο μέλλον για εσάς. Της δόνησής σας. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό και κάθε προφητεία δεν γίνεται πραγματικότητα παρά μόνο όταν φτάσει 100% και γίνει παρελθόν. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει το μέλλον. Για κάποιον που αλλάζει λοιπόν και μας δίνει τη δυνατότητα σαν ανθρωπότητα να αλλάξουμε και σαν άνθρωποι να αλλάξουμε, ό,τι και να είναι η ζωή σας τώρα, ό,τι και να είναι, νιώσετε εγκλωβισμένοι από το παρελθόν σας, ότι προβάλλετε το μέλλον σας, μπορείτε εδώ και τώρα να αλλάξετε 180 μοίρες διαφορετικά. Αρκεί να το πιστέψετε, γιατί μόνο που το πιστέψετε και ξεκινήσετε να το δοκιμάσετε με πίστη, θα το επιβεβαιώσετε. Και θα φύγουμε λοιπόν το παλιό, το γραμμικό χρόνο που λέει το βλέπω για να το καταλάβω και να το πιστέψω και θα μπούμε λοιπόν στο κομματικό τρόπο που θα λέει ότι πιστεύω, βλέπω. Ό,τι πιστεύω, βλέπω. Πρέπει να το καταλάβετε. Ό,τι πιστεύω, βλέπω. Γιατί αν δεν το πιστέψετε, ποτέ δεν θα υπάρχει για εσάς. Άρα πιστέψτε το, μπείτε στη δόνηση και σιγά σιγά, αν το πιστέψετε δυνατά, το μόνο που θα έχει να κάνει ο καθρέφτης είναι να δείξει τι πιστεύετε. Okay. Και δεν μιλάω μόνο για σενάρια, μιλάω για τη δόνηση, για την ενέργεια, για το feedback. Εντάξει, μέχρι εδώ. Θα το κλείσουμε το βιντεάκι και να πάμε στο επόμενο μέρος. Merci.